Αυτούς οι οποίοι κρατούν τον διάβολο στην αγκάλι τους. Από τη μία παρακαλούμε τον Θεό και από την άλλη να μην σπισματώνουμε να είμεθα με τον εχθρό του Θεού. Όσοι έρχονται εδώ δεν θέλουν όλοι να έρθουν να σωθούν. Έρχονται εδώ για να δουν, να ακούσουν, να περιεργαστούν, να σχολιάσουν. Έρχονται εδώ όχι για να τους θεραπεύσει ο Θεός, αλλά για να περάσουν την ώρα τους. Πρώτον είπα ότι έχουμε τον κακούργο μέσα στην αγκάλι μας. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Πάει στο καλό. Εφόσον αυτή τη στιγμή βρωμοκοπούμε από το τσιγάρο, τι θέλουμε και έρχομαστε εδώ? Για να περάσει η ώρα μας. Να το μάθετε και να το καταλάβετε, να το νιώσετε ότι εφόσον έχεις το τσιγάρο στο στόμα σου, μην περιμένεις να γίνεις καλά. Άλλο τι να σας πω. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Είμαι μόνον ότι λυπάται η ψυχή μου. Εσείς με να χάνετε την ώρα σας και εγώ να κουράζομαι. Όσοι καπνίζετε, σας είπα και χθες, προχθές, έχει ένα βιβλίο εδώ. Πάρτε το και διαβάστε το. Δεν είναι ακριβό. Δεν είναι ακριβό. Ένα βρωμοπεριοδικό, δίδετε του κόσμου τα χρήματα και ένα βιβλίο που θα σας σώσει, δεν το παίρνετε να το διαβάσετε. Να δείτε μέσα τι παθαίνουν εκείνοι οι οποίοι πίνουν τσιγάρο. Και ότι δεν μπορείς να δουλεύεις στο Θεό και στο Σατανά. Έρχεσαι στο Άγιο Ποτήριο να κοινωνήσεις. Τι δουλειά να έχεις? Ξέρεις ποιον θα βάλεις μες στο στόμα σου που βρωμάει από τσιγάρο? Τον Θεό. Αυτόν ο οποίος κρατά τα σύμπαντα στα χέρια του. Αυτός ο οποίος σε δημιούργησε τα πάντα, τα ορατά και τα όρατα. Αυτά τα οποία τρέμουν οι δαίμονες. Εσείς δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Ερχόμαστε, ανοίγουμε το στόμα μας. Γιώργο, φύγε σε παρακαλώ, φύγε. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι ο Θεός ο ίδιος. Εκείνο που κρατάει ο ιερεύς στα χέρια του δεν είναι παραμύθι, δεν είναι παιχνίδι. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Και εκείνος ο οποίος προσέρχεται και δεν λαμβάνει υπόψη τι πάει να κάνει, αντί καλό, του έρχεται κακό. Διότι λέγει το Ευαγγέλιο, δεν διακρίνεται, λέγει, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μπορείτε να το καταλάβετε, λέει. Δι' αυτόν τον σκοπό, λέγει, οι περισσότεροι από εσάς είναι άρρωστοι και γεμίζουν τα νοσοκομεία και πιο πολλοί, λέγει, πεθαίνουν διότι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μεταβάλλεται σε καμίνι που καίει. Άλλοι πορνεύουν και έρχονται την επόμενη ημέρα να κοινωνήσουν. Τα φοβερότερα πάντων. Άλλοι απατούν τις γυναίκες τους και έρχονται την επομένη να κοινωνήσουν. Και όταν του πεις τι κάνεις βρε παιδάκι μου, απαντά φυσιολογικό πράγμα είναι.
Και όταν ο Θεός λέγει ότι πόρνει βασιλεία Θεού, ου κληρονομίζου σε τι θα γίνει, πού θα πας, πού θα πας. Ο άλλος μεθάει. Ξέρετε τι φοβερόν έχω μάθει αυτές τις μέρες. Ήρθαν από την Αμερική διαβολοπλάσματα και ανέβησα στον Λυκαβητό που είναι ο Άγιος Γεώργιος. Που είναι ο Άγιος Γεώργιος. Και εκεί δίπλα στον Λυκαβητό υπάρχει έναν μέρος στο οποίο πηγαίνουν και χορεύουν. Τραγουδούν. Αυτοί που ήρθαν από την Αμερική, ξέρετε τι κάνανε. Κρατούσανε και εράντιζαν τον κόσμο με αίματα από τους χείρους και σηκώθηκε από τους χείρους και έντερα από τους χείρους και εράντιζαν εκείνον τον κόσμο. Μα πού πάμε βρε παιδιάκια. Πού πάμε, πού βρισκόμαστε, τι θα γίνουμε. Και πάει ο κόσμος και ακούει αυτά τα διαβολοπλάσματα. Τι θα γίνουμε. Δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό να ρίγες. Ή πάμε να το χάσουμε τελείως. Και να είναι εκεί πατάς με πατώσε. Από ποιους νομίζετε. Από τα νεαρά παιδιά, από την Ελλάδα, διότι αυτά είναι η αυριανή Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, η οποία έβαλε ο διάβολος τα δυνατά του να τη διαλύσει, να μην την αφήσει. Διότι η Ελλάδα κηρύττει των Χριστών και λατρεύει τον Θεόν των αληθινών. Και στην Ελλάδα κάθε λίγα μέτρα υπάρχει και ένα σκήνομα Αγίου. Ξέρετε τι μας επρίκησε ο Θεός μας. Φεύγουμε από εδώ για να πάμε μέσα στην Αθήνα. Ξέρετε πόσα Άγια λείψανε Αγίων υπάρχουν. Μέσα στην Αθήνα. Φεύγεις από εδώ να πάει λίγο στην Αγία, στην Νέα Μάκρη, εκείνο ο μεγαλομάρτης του Χριστού, Εφραίμ. Φεύγεις λίγο από εδώ να πάει στην Κόρινθο, εκείνο ο Όσιος Πατάπιος. Φεύγεις από εκεί να πάει στην Αίγινα, εκείνο ο Άγιος Νεκτάριος. Φεύγει να πάει στη Ζάκηθον, εκείνο ο Άγιος Διονύσιος. Φεύγει να πάει στην Κέρκυραν, εκείνο ο Άγιος Πυρίδωνας. Πού να πας και να μην έχεις τη χάρη στην Εύβοιαν ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Πώς να απαριθμίσουμε και έπειτα από αυτά τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός να πηγαίνουμε στους διαβολοανθρώπους της Αμερικής που έρχονται να μας διδάξουν πολιτισμόν. Πολιτισμόν. Ποιον πολιτισμό θα μας διδάξουν. Ξέρετε ότι 20 εκατομμύρια στην Αμερική είναι Έλληνες. Το γνωρίζετε αυτό. Το έψαξα με τον DNA, αυτήν την νέα εφεύρεση. 20 εκατομμύρια Έλληνες ρέει το αίμα το ελληνικό μέσα σε αυτά τα πλάσματα. Εμείς τους διδάξαμε την σοφία και τον πολιτισμό. Και έρχονται αυτοί να μας ραντίζουν με τα αίματα τους χείρους και με τα έντερα και με τα σηκώθια. Και να πηγαίνουν τα νέα τα παιδιά να μολύνονται με αυτά τα πράγματα. Όλους τους έχω δαιμονήσει, όσοι πήγαν εκεί δαιμονιστήκανε. Να μην είναι κανένας. Παιδάκια μου, εάν δεν επιστρέψουμε στην βάση, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Ξέρετε όταν πηγαίνει το πλοίο, ο καπετάνιος έχει μπροστά του ένα χάρτη.
Πάνω στο χάρτη εκείνο υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία ακριβώς προσέχει ο καπετάνιος να μην χτυπήσει το πλοίο πάνω, γιατί θα βουλιάξει αμέσως και θα πεθάνουν όσοι είναι μέσα. Είναι αυτό το οποίο λέγει ευηθίστη αύτανδρων, μαζί με το πληθυσμό που υπάρχει μέσα. Σε μια στιγμή ο καπετάνιος βλέπει τον κίνδυνο, βλέπει ότι υπάρχει μια πέτρα μεγάλη και όταν χτυπήσει πάνω το πλοίο θα διαλυθεί. Και αμέσως από εκεί με το μεγάφωνο φωνάζει εις τον μηχανικό γάτο και του λέγει ο πίσω αμέσως, του λέγει, ταχαίως όπισθεν, λέει. Στρίψε, ελάττωσε την ταχύτητα, στρίβει το τιμόνι, 180 μοίρες δεξιά ή αριστερά, όπου κρίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουμε πίσω, να βρούμε τη βάση μας. Η Ελλάδα μας έζησε τόσα χρόνια, τόσους αιώνες. Πώς έζησε η Ελλάδα μας? Με τη σημερινή μόδα. Εφορούσε η γυναίκα παντελόνια να περπατά στους δρόμους και να γίνεται παίγνιο του διαβόλου. Όχι, λέγει, τούτον είναι εύκολο πράγμα, λέει. Το κάνει ο διάβολος εύκολο και εκείνη το φοράει και ο διάβολος γελά και η γυναίκα πέφτει στο βάθος, ρεζιλεύεται, ταπεινώνεται, εξευτελίζεται. Ποια γυναίκα διαμαρτυρήθη? Ανοίγεται την τηλεόραση εκεί και όλο γυμνές γυναίκες. Γιατί δεν διαμαρτύρονται οι γυναίκες, γιατί δεν βγαίνουν στους δρόμους και να πούν είμαι θα τόσο ανάξιες και μας κάνετε τέτοιο μεγάλο κακό και μας διαπομπεύετε. Ξέρετε η γυναίκα τι είναι? Η γυναίκα είναι το ιερότερο από όσα έμπλασε ο Θεός. Διότι αν δεν ήταν η γυναίκα δεν θα υπήρχε ο κόσμος. Αυτή η γυναίκα είναι αυτή η οποία κρατάει τον κόσμο. Μία ημέρα ρώτησαν έναν σοφόν και του λέγουν ποιο είναι εκείνο το οποίο κρατάει τον κόσμο και απήντησε. Η μητέρα που κρατάει το παιδί στην αγκάλια της. Αυτή είναι η γυναίκα. Το ιερότερο το οποίο έπλασε ο Θεός. Και όμως αυτήν τη γυναίκα θέλουν να την εξαφανίσουν, να μην υπάρχει. Δεν βλέπετε τα συνθήματα του διαβόλου ποια είναι? Αν δεν πας με τον άντρα, λέγει, δεν παντρεύεσαι. Αν δεν δώσεις την τιμή σου, λέγει, δεν παντρεύεσαι. Πόσες πηγαίνουν στο μυστήριο του γάμου αγνές και καθαρές και πόσοι άντρες, μπορεί κανείς να μου πει. Αγνώτησε στο μυστήριο του γάμου. Ποιον μπορεί να εξιχνιάσει, να έβρει? Ξέρετε ο Διογέννης τι έκανε? Ήταν Ιούλιος, η Αθήνα έκαιγε και εκείνος το μεσημέρι κρατούσε ένα φανάρι και γύριζε. Τον ήξερα ποιος ήταν ο Διογέννης, σοφός. Του λέγουν τι ζητάς, το λέγουν πάρει κρατάς αυτό το φανάρι και γυρίζεις, τι ζητάς? Άνθρωπο, λέει. Καλά αν τόσους ανθρώπους μπροστά σου δεν τους βλέπεις? Όχι, λέει, θέλω άνθρωπο. Έτσι πάθαμε και τώρα. Ζητούμε παρθενία και η παρθενία δεν υπάρχει. Ζητούμε αγνότητα και η αγνότητα δεν υπάρχει. Την δίδει η κόρη, διένα πιάτο φακής.
ένα πιάτο φακής δίδει την αγνότητά της. Και λέγει, και τι έγινε, λέγει, έτσι δεν είναι όλα, λέγει. Αν δεν το κάνω κι εγώ, λέγει, πώς θα παντρευτώ. Ξέρει ο διάβολος τι κάνει. Αυτά είναι πρώτος. Δίδει την τιμή της η κόρη, δίδει την τιμή της ο άντρας, μην τυχόν και παλαβώσει, λέγει. Ποιάς το παιδί σου, πάρ' το στις γυναίκες, λέγει. Τίτε. Και πάει ο πατέρας, και αν ο πατέρας το παιδί, και πάει στις πορνίες, μες στα πορνία, για να του δείξει το δρόμο. Μην τρελαθεί. Και μόλις βγει από εκεί, δαίμονες. Και το πιάνουν και έρχονται στον Άγιο Γεώργιο. Τι γυρεύεις εδώ, λέω. Είχα μία περίπτωση. Είχε το παιδί μαθήματα. Κουράστηκε. Όλα τα παιδιά που διαβάζουν, κουράζονται. Ζαλίστε και το παιδάκι. Πετάγεται η γειτόνισσα, πετάγεται ο γειτόνας, πετάγεται ο γνωστός, πετάγεται ο άλλος. Πάρ το, λέει στις γυναίκες, διότι θα τρελαθεί. Το πιάνει και το παίρνει. Μόλις βγήκε έξω, ολόκληρη λεγεώνα έπεσε πάνω. Το πιάσε και το έφερε από την άκρη του κόσμου, να μην πω ούτε τον τόπο ούτε τίποτε. Το έφερε εδώ. Το αποτέλεσμα. Επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και στέκεται μέσα στην πόρτα εκεί. Εκείνο το παιδί, ανάμιση μέτρο. Στεκόταν εκεί, επερνούσε όλος ο κόσμος, εκείνος ήταν έτσι, σχέδιο εκεί. Μόλις επερνούσε ο πατέρας, σήκωνε το χέρι και το έδειχε πάνω στο κεφάλι, τον έπεφτε κάτω. Σαν να του έλεγε ο Πανάγαθος Θεός, τώρα δώστε, για να καταλάβει τι έκανε στο παιδί. Παίρνουμε μέσα στο βούρκο το παιδί μας για να ζήσει. Μέσα στον οχετών, μέσα στο πιο βρωμερότερο που υπάρχει πάνω στη γη. Και τώρα, για να πούμε και το άλλο, τώρα έγιναν όλοι ανώμαλοι. Πού θα πάει αυτή η κοινωνία. Άστα Μαρία, άστα. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, προτού ανοίξει τα ματάκια του να δει αυτό τον κόσμο σαν άνθρωπος. Διότι ο Θεός ήταν άνθρωπος και Θεός, δύο φύσεις. Προτού ανοίξει τα ματάκια του να δει τον κόσμο τούτο, έστειλε ένα άγγελο και κατέσφαξεν όλους τους ανωμάλους πάνω στη γη για να μην αντικρίσει αυτήν την αμαρτία ο Θεός. Όλες τις άλλες τις αμαρτίες τις ανέχθηκε. Κλεψές, φόνους, πορνίες, αδικίες, μέθες. Όλα τα ανέχθηκε ο Θεός. Αυτό δεν το ανέχθηκε ο Θεός. Και είπε ότι δεν θέλω να αντικρίσω αυτό το πράγμα. Και έχει παράδειγμα ο Θεός τους αιώνας, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Πέντε πόλεις που ήσαν βυθισμένες μέσα στην ανομαλία. Μόνον ανώμαλοι υπήρχαν εκεί μέσα. Τις γυναίκες δεν τις έβλεπαν, έβλεπαν πάνω τους άντρες. Και έτσι πάμε και τώρα. Σέβρετε από μέρα σε μέρα τι γίνεται. Ας περάσει ένα παιδί κατά η ώρα 11 στην Ομόνια και να δεις πόσοι θα ορμήσουν πάνω του. Ας φοράει και τα στρατιωτικά και να δείτε τι θα γίνει εκεί. Όπως τις μέλισσες θα ορμήσουν πάνω. Στρατιώτες είναι, λέει, πάνω του. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μιλούμε για την Ελλάδα μας τώρα. Ή μιλούμε για καμιά χώρα ειδωλολατρική. Ύστερα από 2.000 χρόνια που είδαμε το φως. Τι ζητούμε. Ας στραφούμε πίσω στο σκοτάδι, στην ειδωλολατρία. Τι θα γίνουν τα παιδιά σας, εγώ είμαι ένας, φωνάζω. Ανεβαίνω στον άμπονα εκεί που μιλάει ο Χριστός, ανεβαίνω εκεί και εκείνος με τη χάρη του μου δίδει λίγα λόγια και λέω, ποιος σε πόσοι ακούνε, πόσοι ακούνε, λίγα άτομα. Η Ελλάδα ολόκληρη που πρέπει να τα ακούσει, πού πάει. Τηλεόραση σε μια εβδομάδα.
ντοκουμάντα θα το κάνουμε μισούργια του Μπαρτέλη. Άμα θα βγεις τηλεόραση μια εβδομάδα τον έχουν κάνει. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλέσουμε τον Θεό μας, παιδάκι μου. Να παρακαλέσουμε τον Θεό μας, διότι δεν πάμε καλά. Όλος ο κόσμος είναι δαιμονισμένος. Και το είπε δε ο Θεός, ότι θα έναν από τα σημεία των καιρών, λέγει, είναι πρώτα το παντελόνι. Το παντελόνι, όσες φοράτε παντελόνια, μην το βάλετε πάνω σας. Μην το βάλετε. Επιτρέπετε να πω κάτι, πατέρα Σάββα. Έχω μια εμπειρία και να ακούστηκε και από τον κόσμο. Που έτυχε να μου παρουσιαστεί μέσω άλλου και μου μίλαγε κατευθείαν ο διάβολος. Το έζησα πολύ έντονα και έχω σώα στα σφρένα. Δεν είμαι ούτε γραφικός. Και βέβαια, και εγώ δεν πήγα. Λοιπόν, και έχω και μάρτυρες. Ήμουνα κρατούμενος στην θύρας 17 στην Κυψέλη για κάποιο αδίκημα στο κελί. Εκεί μέσα ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε, όταν τον βάλανε, μπορεί και να το ακούει τώρα για να νευριάζει. Θα το πω. Λοιπόν, και τότε όταν το βάλανε δεσμοφύλακες μέσα, έβγαλε από την πότα του μία σύριγγα ηρωίνη και την έβαλε μέσα στο κελί. Μετά από μισή ώρα ακούω κάτι ουρλιαχτά φωνές από πάνω και ήταν μια γυναίκα αξιωματικός, υπηρεσία. Έχω ένα βιβλίο δικό σας, Παγία, Πολύτρωση και ο Δαιμονισμός. Είναι δική σας, το έχω εγώ εδώ και 10 χρόνια. Λοιπόν, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, είδα μέσα μία λέξη, συγγνώμη για την έκφραση, μόνο του σεβασμού, όπως γράφει μέσα, είναι άσχημη λέξη όπως τη λέει. Λοιπόν, εκφράστηκε έτσι, με αυτή τη λέξη στην γυναίκα αξιωματικό, κάποιος που έβριζε ασύστολα και την Παναγία και όλα. Και τον κατεβάσανε βιαίως κάτω, ήταν τόσο άγριος. Καλά, δεν τον είδαμε. Άλλο θέλω να πω, ακριβώς. Και τον δέσανε με μια χειροπέδα έξω από το κελί που ήταν κρατούμενη. Ήταν τα κάγκελα και τον κοιτώ. Επειδή έχω διαβάσει πολύ το βιβλίο αυτό που έχω από σας και γνωρίζω περίπου κάποια πράγματα πώς φέρεται, τον κοιτώ στα μάτια, ήταν τόσο σπίνθυρο βόλο, ειλικρινά σας μιλώ, πιστέψτε με. Δεν μας το πλάσι. Τι μου έγινε εμένα. Τον κοιτώ με στα μάτια, δεν μπορούσα να τον εμπλέπω. Με κοίταγε έτσι με ένα βλέμμα αγρίο και δεν είχα τη δύναμη τον εδώ. Και μέσα στο μυαλό μου μπήκε το εξής να πω, ότι μέσα του πρέπει να βρίσκεται ο διάβολος. Και αναρωτήθηκα με τον τρόπο που θα το απαντήσω, θα είναι για να δω. Και γυρνώ και του λέω, ακούστε με. Του λέω, αυτό που έκανες και τον εσταύρωσες, θα το πληρώσεις. Σας μιλώ έντιμα, πιστέψτε με, κρυτάει στην κονέ και κάνει, όχι, όχι, και γονάτιζε. Και ξαφνικά πετιέται όρθιος, εγώ τρέμω ολόκληρο, μου βλέπω και κάνει έτσι, και τεντώνει τα νεύρα και μου λέει, εσύ τελείωσες. Είμαι εδώ γιατί με έχει τελειώσει. Είμαι εδώ γιατί με έχει τελειώσει. Με βάζει να αυτοκτονήσω. Και μου κάνει και πολύ. Προσοχή. Μου έχετε πει όμως και κάτι άλλο που το κρατώ με στο μυαλό μου. Τι του λέγε. Μου έχετε πει εσείς ότι είναι λεοντάρι χωρίς δόντια. Έτσι, πράγμα. Όταν έχουμε το Χριστό. Πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Ξέρω ότι εμπίπτω στο δικό του νόμο με τις αμαρτίες μου. Δεν μπορεί να με πειράξει εμένα, γιατί εγώ τον πιστεύω. Μας φυλάει ο Θεός, παιδάκι μου. Δεν μπορεί να με πειράξει. Να πούμε μόνο αυτά, να πούμε και ένα καλό που θέλω να το ακούσω. Το λοιπόν. Δώσουμε το Κοράνι, κατάλαβες. Ως εδώ, παιδάκι μου, ως εδώ. Εντάξει. Άντε, περαστικά σας.